ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στη δεύτερη ανάγνωσή του, όπου μας αναλύει ποια ζημιά προξενούν στη σωτηρία τους εκείνοι που αμαρτάνουν με την ελπίδα ότι θα εξομολογηθούν και θα μετανοήσουν, μας λέγει μεταξύ των άλλων ότι αυτά τα παθαίνουν γιατί δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να μετανοούν, ποια είναι η αληθινή μετάνοια και ποια είναι τα στοιχεία της μετανοίας. Δεν είναι απλώς, όπως λέγει, να απαριθμίσουμε, να εξαγγείλουμε τις αμαρτίες μας στο πνευματικό μας, αλλά θα πρέπει συνάμα και να έχουμε έναν βαθύ καρδιακό πόνο για αυτές, ο οποίος θα μας προφυλάξει από την επανάληψη και θα μας βοηθήσει να εξαλείψουμε τα πάθη και τις αμαρτίες. Γιατί δεν αρκεί κανείς μόνο να εξομολογηθεί, αλλά θα πρέπει να εργαστεί και μετά την εξομολόγηση. Θα πρέπει να εκπληρώσει τον κανόνα που θα του βάλει ο πνευματικός του και επίσης να υπομένει με ευχαριστία τον κανόνα και την παιδεία που θα του δοθεί από τον Θεό για τις όποιες αμαρτίες. Επίσης, θα πρέπει και ο ίδιος μετά την εξομολόγηση να εργαστεί προσωπικά στην ψυχή του, όπως εργάζεται ένας κυπουρός στο περιβόλι του. Θα πρέπει να κόψει τα βλαστάρια, τα κλαδιά της αμαρτίας, θα πρέπει να βγάλει και τις ρίζες της αμαρτίας και των παθών, θα πρέπει στη θέση των αμαρτιών και των παθών να φυτέψει τις αρετές, τις αντίστοιχες, τις αντίθετες από τις κακίες που είχε και βεβαίως όλες τις αρετές, και τέταρτον χρειάζεται και να φυλάγει αυτές τις αρετές που θα φυτέψει, έτσι ώστε να ριζώσουν καλά και να φτάσουν αυτά τα φυτά που φύτεψε να δώσουν και καρπούς πνευματικούς. Και πρώτα, λέγει ο Άγιος, πρέπει ο μετανοών μετά την εξομολόγηση να κόψει τα βλαστάρια και τα κλαδιά της αμαρτίας, δηλαδή να κάνει μια σταθερή απόφαση, να πάρει μια βέβαιη και στέρη απόφαση με όλη του τη θέληση και με όλη του την καρδιά να μην ξαναμαρτήσει ποτέ, να απέχει από κάθε πράξη και ενέργεια της αμαρτίας, όπως απέχει από το θάνατο και από την κόλαση. Καλύτερα θα πρέπει να προτιμήσει ένα θάνατο παρά πάλι να αμαρτήσει. Κλάδι και βλαστάρια της αμαρτίας είναι οι νέες πράξεις της αμαρτίας. Και πώς θα το καταρθώσει αυτό, λέει ο Άγιος, με την συνεχή προσευχή προς τον Θεό, με την οποία θα πρέπει ο μετανοών να παρακαλεί συνεχώς τον Θεό να τον φυλάει με τη χάρη Του, και ακόμα θα βοηθηθεί σε αυτό το έργο με τη μνήμη του θανάτου, με τη μνήμη της κρίσεως του Θεού και της κολάσεως, με τη συχνή εξομολόγηση των αμαρτιών του και με τη συχνή μετάληψη των θείων μυστηρίων με την άδεια του πνευματικού του. Με όλα αυτά τα μέσα θα μπορέσει να κόψει τα βλαστάρια και τα κλαδιά της αμαρτίας, δηλαδή να μην ξανακάνει την ίδια αμαρτία, την έμπρακτη, αυτή που γίνεται με την πράξη. Αλλά όμως για να επέλθει η θεραπεία χρειάζεται να βγουν και οι ρίζες, οι οποίες είναι βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που μετανόησε. Αν δεν βγουν οι ρίζες, αυτές θα βλαστήσουν πάλι την αμαρτία. Και πώς μπορούν να βγουν αυτές οι ρίζες, οι κακές κλίσεις δηλαδή, και τα πάθη της καρδίας από τα οποία βλαστάρουν οι αμαρτίες? Και απαντάει ο Άγιος, άκουσε, εκείνοι που θέλουν να ξεριζώσουν τη ρίζα κάποιου δέντρου, μεταχειρίζονται τσαπιά, δικέλια, τσεκούρια και άλλα εργαλεία. Έτσι και εσύ πρέπει να μεταχειριστείς πολλά εργαλεία για να βγάλεις αυτές τις κακές ρίζες της αμαρτίας. Δηλαδή να μεταχειρίζεσαι
την εγκράτεια των φαγητών, την εγκράτεια του ύπνου, γονικλησίες, χαμηκητίες και κάθε άλλη εξωτερική κακοπάθεια του σώματος. Επειδή όλα αυτά όχι μόνο βγάζουν τα χώματα που είναι γύρω από τις ρίζες και σαλεύουν και κουνούν τις ρίζες, αλλά ακόμα και κτυπούν και κόβουν αυτές τις ρίζες, γιατί συντρίβουν την καρδιά μέσα στην οποία είναι φυτευμένες αυτές οι ρίζες, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Χωρίς, λέγει, τη συντριβή της καρδιάς, είναι αδύνατο να απαλλαγεί κάποιος από τα πάθη. Συντρίβει δε την καρδιά η τριπλή εγκράτεια, δηλαδή η εγκράτεια του ύπνου, της γαστρός και της σωματικής άνεσης. Άνευ συντριμού καρδίας, αδύνατον απαλλαγή νεκακίας. Συντρίβει δε κακίαν η τριμερής εγκράτεια, ύπνου λέγω και γαστρός και σωματικής ανέσεως. Το πιο κοφτερό όμως εργαλείο, το πιο κοφτερό τσεκούρι απ' όλα, το οποίο μπορεί να κόψει και να βγάλει αυτές τις κακές ρίζες της αμαρτίας, τις κακές έξεις, τις κακές συνήθειες και τα πάθη, είναι ο πόνος της καρδίας, για τον οποίο μιλήσαμε και προηγουμένως. Είναι η συντριβή και η λύπη της ψυχής. Τον πόνον αυτό θα σου τον προξενήσει η μνήμη 7 πραγμάτων. Πρώτον, θα πρέπει να θυμάσαι ότι λείπεις τον Θεό και τις φυσικές τελειότητες του Θεού με τις αμαρτίες σου. Έβλαψες τον Θεό και τις φυσικές τελειότητες του Θεού με τις αμαρτίες σου, λέγει το πρωτότυπο κείμενο. Δεύτερον, εφάνηκες αχάριστος στις τόσες άπειρες ευεργεσίες που σου έκαμε ο Θεός. Τρίτον, έκανες μια ανίκουστη αδικία και καταφρόνηση στην εξαγορά που σου έκαμε ο Υιός του Θεού με τα τόσα πάθη Του και με το ίδιο το αίμα Του, με αυτά που έπαθε για σένα. Τέταρτον, πρέπει να θυμάσαι πως έβλαψες και εσύ τον εαυτό σου και πρόσκαιρα και αιώνια με τις αμαρτίες που έκανες. Πέμπτον, για να έρθει αυτός ο πόνος της καρδιάς και η συντριβή και η λύπη της ψυχής, πρέπει να θυμάσαι πως έχασες τον Θεό και τη Θεία Χάρη της Υιοθεσίας και δικαιώσεως που είχες εξαιτίας των αμαρτιών σου. Έκτον, να θυμάσαι πως στερήθηκες στην αιώνια μακαριότητα του Παραδείσου. Και έβδομον, πως κέρδισες μια άπειρη κόλαση και μια αιωνιότητα βασάνων με τις αμαρτίες σου. Αυτά είναι που θα δημιουργήσουν μέσα στην καρδιά σου αυτό τον ωφέλιμο καρδιακό πόνο, την συντριβή, τη λύπη της ψυχής για τις αμαρτίες, και έτσι θα μπορέσεις να βγάλεις τις ρίζες της αμαρτίας. Ο πόνος δε αυτός, λέγει ο Άγιος, πρέπει να είναι πρώτον τόσο δραστικός και τόσο άκρος, υψηλός, οξύς και μεγάλος, όπως είναι ο πόνος μιας μάχερας, μιας μαχαιριάς που θα σου δώσουν, ή μιας μεγάλης βελόνας ή αγκαθιού που θα μπει μέσα στο πόδι σου, για το οποίο έλεγε ο Δαβίδ, «Εστράφην εις ταλαιπωρία, εν το εμπαγίνε μη άκανθα». Ταλαιπωρήθηκα και πόνεσα, σαν να μπήκαν αγκάθια στο σώμα μου. Σε τρόπο που ο πόνος αυτός και η λύπη να πλακώνει την καρδία σου σαν μία πλάκα και να την συντρίβει και να την τσακίζει και να την κάνει άλλοτε να βγάζει αναστεναγμούς και άλλοτε δάκρυα. Γι' αυτό είπε και ο Αββάς Ισάκος Ήρος, «Μετάνοια τι είναι? Είναι η καρδιά που έχει συντριβεί και έχει ταπεινωθεί. Μετάνοια εστί καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη». Και πάλι λέγει, «Μετάνοια είναι η εγκατάλειψη των προηγουμένων και η λύπη για αυτά. Μετάνοια εστί καταλήψε τα πρώτερα, δηλαδή το παρελθόν, το κακό, την αμαρτία, και λυπήστε υπέρ αυτών». Ο πόνος αυτός θα πρέπει να είναι, εκτός από δραστικός και οξύτατος και μεγάλος,
Αυτός θα πρέπει να είναι και παντοτινός, να είναι συνεχής. Και αυτή η λύπη της καρδίας επίσης να είναι συνεχής. Όπως συνεχής είναι και πρέπει να είναι και η μετάνοια. Έτσι παντοτινά πρέπει να έχεις, αδελφέ, αυτόν τον πόνο στην καρδιά σου. Γιατί ενώ σου έχεις αυτόν τον πόνο, βρίσκεσαι στη μετάνοια. Από τη στιγμή όμως που θα λείψει αυτός ο πόνος από την καρδία σου, αμέσως λείπεις, φεύγεις και εσύ από την μετάνοια, όπως λέει ο Γεώργιος ο Κορέσιος και οι υπόλοιποι θεολόγοι. Γι' αυτό είπε και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ότι ουδεμία των αρετών, καμία αρετή, δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια, γιατί το έργο της ποτέ δεν μπορεί να φτάσει στην τελειότητα, ποτέ δηλαδή δεν τελειώνει, ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Ουδεμία των αρετών υψηλότερα της μετανοίας, ότι ουδέ τελειωθεί είναι δύνατε το έργο αυτής πάντοτε, πόποτε. Ποτέ δεν τελειώνει η μετάνοια, είναι ατέλεστος. Και για τρία αίτια, ο πόνος αυτός της καρδιάς και η μετάνοια πρέπει να είναι παντοτινά. Πρώτον, επειδή η αμαρτία, γι' αυτό λέγεται θανάσιμη, γιατί μόλις την διαπράξει ο άνθρωπος, γίνεται άξιος θανάτου από τον Θεό και πρέπει να εκλείψει από τη ζωή αυτή. Όπως και το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Παλαιός Νόμος με σωματικό θάνατο τιμωρούσε τις θανάσιμες αμαρτίες, όπως για παράδειγμα τη μοιχεία. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να ρηχτεί στην αιώνια κόλαση από τη στιγμή που αμάρτησε. Ο Θεός όμως, εξαιτίας της φιλανθρωπίας Του, δεν τον θανατώνει. Τον αφήνει να ζήσει για να μετανοήσει σε όλη του τη ζωή για την αμαρτία που έκανε. Γι' αυτό και θα πρέπει συνεχής να είναι η μετάνοια και ο καρδιακός πόνος, ο πόνος της μετανοίας. Όπως λέγει και ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Σύμφωνα με τον νόμο, εκείνος που έγινε μια φορά άξιος θανάτου πρέπει να θανατώνεται. Το ότι όμως τώρα ζει με την πίστη, ζει λόγω της μετανοίας. Άπαξ ο άξιος θανάτου γεγονός κατά τον νόμον τε θανάτωται. Ο δε ζει, εν πίστη ζει, μετανοίας ένεκε. Ζει ο αμαρτωλός εξαιτίας της πίστεως, ζει με την πίστη και του δίνει ο Θεός χρόνο για να μετανοήσει. Επομένως, ο άνθρωπος, αφού πέσει μια φορά στην αμαρτία και μάλιστα σε θανάσιμη αμαρτία, δεν μπορεί πλέον να διαφορεί για όλη του τη ζωή. Αλλά πρέπει καθημερινά να λυπάται, να πονεί, να αναστενάζει και να φροντίζει για την αμαρτία του, μολονότι συγχωρήθηκε από το πνευματικό του. Όπως και ο προφήτης Δαβίδ, μολονότι με τον προφήτη Νάθαν συγχωρήθηκε από το Θεό μέσω του προφήτου Νάθαν για τις δύο αμαρτίες που έκανε, ηχεία και φόνο. Μολονότι επίσης πλήρωσε αρκετό κανόνα, έκανε αρκετό κανόνα με την αποστασία, την επανάσταση που το έκανε ο Αβεσσαλόμ ο γιος του και τον καταδίωξε από τον έδιωξε από το βασιλείο του. Ήταν αυτό κανόνας του Θεού στο Δαβίδ για το διπλό του αμάρτημα, τότε επαναστάτησε ο γιος του εναντίον του. Όμως πάλι αυτός, ο δίκαιος Δαβίδ, δεν σταμάτησε να φροντίζει και να μετανοεί και να κλαίει για αυτές τις αμαρτίες του σε όλη τη ζωή. Γι' αυτό και έλεγε «Την ανομία μου εγώ την ομολογώ δημόσια και θα φροντίσω για τις αμαρτίες μου. Την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου». Και πάλι αλλού λέει «Κάθε νύχτα θα λούσω την κλίνη μου, με δάκρυα θα βρέξω το στρώμα μου. Λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου, τη στρωμνή μου βρέξω». Είναι από τον έκτο ψαλμό. Κλίνη ονομάζει ο Δαβίδ τον τόπο που διέπραξε τη μοιχεία. Στρώμα, στρωμνή, τον τόπο που εξέδωσε τη θανατική απόφαση για τον αθώο Ουρία.
όπως ερμηνεύουν μερικοί διδάσκαλοι. Γιατί όπως γνωρίζουμε, έδωσε δόλια εντολή να οθήσουν στην πρώτη γραμμή τον Ουρία και να τον αφήσουν μόνο του ώστε να φωνευθεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, όσες φορές άκουγε τον Βετινό που φώναζε, θυμόταν την άρνηση που έκανε και μετανοούσε και έκλαιε, όπως αναφέρει ο μαθητής του Άγιος Κλήμης. Όχι δηλαδή μόνο ο Δαβίδ, σε όλη του τη ζωή πενθούσε για την αμαρτία του, παρότι είχε συγχωρηθεί και είχε κάνει και πολύ μεγάλο κανόνα. Το ίδιο και ο Απόστολος Πέτρος, παρόλο που είχε συγχωρηθεί από τον Κύριο, με την τριπλή ερώτηση εις την Τιβεριάδα, «Σίμον Ιωνά, αγαπάς με, Σίμον Ιωνά, φιλείς με, φιλείς με πλήρων τούτων» και την τριπλή καταφατική απάντηση, παρόλα αυτά έκλαιγε κάθε φορά που άκουγε τον Βετινό να λαλεί και θυμόταν την άρνησή του. Και ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι λέγει, «Στέναξε όταν αμαρτήσεις, να μένεις συνεχώς στο πέθος και στη συντριβή του εαυτού σου». Διότι, είπε ο Κύριος, «Μακάρι αυτοί που πενθούν», δηλαδή αυτοί που κάνουν συνέχεια αυτό, όχι που πένθησαν μια στιγμή μόνο. Κάνε λοιπόν συνέχεια αυτό και προσέχοντας τον εαυτό σου και συντρίβοντας την καρδιά σου, όπως πενθεί κάποιος όταν χάσει ένα γνήσιο παιδί του. Στέναξον όταν αμάρτης και τούτο ποιεί διεινεκώς και να το κάνεις αυτό συνέχεια. Τούτο γάρ εξομολόγησης, αυτό είναι εξομολόγηση. Να στενάζεις διεινεκώς. Μην ειν μεν φεδρός αύριον δε σκυθροπός, όχι τώρα να είσαι χαρούμενος και αύριο σκυθροπός, ήταν φεδρός και έπειτα πάλι φεδρός, αλλά διαπαντός μένε εν το πενθήν και συντρίβην σε αυτόν. Αλλά πάντοτε να παραμένει στο πένθος και στη συντριβή. Μακάρι οι γάρφησοι οι πενθούντες, του τέστην οι διεινεκώς τουτοποιούντες, αυτοί που το κάνουν συνέχεια. Μένε τουτοποιών διεινεκώς και σε αυτό προσέχουν και συντρίβων σου την καρδίαν, ως αν της γνήσιον ιών αποβαλών πενθεί. Και εσύ λοιπόν να παραμένεις συνεχώς εις αυτή την κατάσταση του πένθους, του κατά Θεό πένθους, που δεν φέρνει την κατάθλιψη και την απελπισία, αλλά τη χαρά, όπως λέγει ο Κύριος, μακάρι πενθούντος ότι αυτοί παρακληθήσονται, αυτοί θα παρηγορηθούν από το Πνεύμα του Άγιο, ούτε έστι θα χαροποιηθούν. Να παραμένεις λοιπόν σε αυτό, λέει συνεχώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να προσέχεις τον εαυτό σου, να συντρίβεις την καρδία σου, όπως και ένας που έχει χάσει ένα γνήσιο παιδί του. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο αίτιο για το οποίο θα πρέπει ο πόνος της καρδιάς και η μετάνοια να είναι συνεχής και παντοτινή. Το δεύτερο αίτιο για το οποίο ο πόνος της καρδιάς και η μετάνοια πρέπει να είναι παντοτινά είναι διότι κάθε αμαρτία είναι ως αν πληγή. Κι αν γιατρευτεί η πληγή, όμως το ίχνος και το σημάδι της αμαρτίας και ο τύπος της πληγής παραμένει στην ψυχή και είναι αδύνατο να εξαλειφθεί εντελώς στην παρούσα ζωή, όπως λέγουν οι περισσότεροι θεολόγοι. Ένας που έκλεψε μια φορά, υπόρνεψε ή σκότωσε, δεν μπορεί να γίνει τόσο αθώος και τόσο καθαρός με τη μετάνοια, ως αν να μην έκλεψε ποτέ, ή σαν να μην πόρνευσε, ή σαν να μην σκότωσε. Γι' αυτό, όσες φορές θυμηθεί ο αμαρτωλός της αμαρτίας που έκανε και δει τους τύπους και τα σημάδια των πληγών του, δεν μπορεί να μην λυπάται και να μην κλαίει για αυτές και να μην μετανοεί. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι οι πληγές του αυτές είναι θεραπευμένες. Μένουν όμως τα ίχνη, μένουν οι ουλές. Κάθε αμαρτία φέρνει, αφήνει και ένα αποτύπωμα, μια ουλή, ένα ίχνος. Όλο λοιπόν των αμαρτιών τα ίχνη και τα σημάδια μένουν ανεξάλληπτα στην ψυχή, όπως είπαμε. Ιδιαίτερα όμως των σαρκικών αμαρτιών. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του περί Παρθενίας λέγει ότι η μετάνοια
Μπορεί να συγχωρήσει την αμαρτία ενός ανδρός ή μιας γυναικός που έφθυραν την παρθενία τους και πόρνευσαν, δεν μπορεί όμως να κάνει και αυτή την φθαρμένη ως αν την άφθαρτη και την παρθένο. Γι' αυτό και σε όλη τους τη ζωή προξενεί πένθος σε όσους ή σε όσες έπεσαν στην πορνεία. Η μετάνοια συγχωρεί τις αμαρτίες, επειδή όμως δεν μπορεί να κάνει την φθαρμένη όπως την άφθαρτη, θρηνεί για όλη της τη ζωή. Διότι πώς αυτό που εφθάρει θα γίνει άφθαρτο και πώς θα μείνει άτρωτο εκείνο που πληγώθηκε από την επιθυμία και από την ειδονή και από το πάθος, αφού μένουν για πάντα στην ψυχή και στο σώμα τα σημεία της φθοράς. Αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Μετάνοια μεν γάρ αφήσιν αμαρτίας. Την δε εφθαρμένην, ως μη εφθαρμένην, αδυνατούς απείσε, διαβίου οδύρεται. Πώς γάρ το φθαρέν έτι άφθορον γεννήσεται, πώς δε καθάπαξ το τροθέν επιθυμίατε και ειδονή και πάθη, ως άτρωτον έτι γεννήσεται, των σημαντήρων της φθοράς, εν τη ψυχή και το σώματι διόλου μενόντων. Και στο τέλος του λόγου του για τη μετάνοια, πάλι λέγει, υπάρχει θεραπεία και μετά το έλκος, αλλά το σημάδι από το τραύμα μένει. Έστι φυσήν ίασης και μετά το έλκος, αλλά μένει η ουλή. Και ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος λέει, δεν μπορεί να επανέλθει η παλιά κατάσταση. Κι αν ακόμα την επιζητούμε με πολλούς στεναγμούς και δάκρυα, από τα οποία με πολύ δυσκολία επέρχεται το κλείσιμο της πληγής. Επέρχεται δηλαδή και το πιστεύουμε. Θα επιθυμούσε βέβαια, αν γινόταν, να χαθούν και τα σημάδια της αμαρτίας. Γιατί κι εγώ έχω ανάγκη από φιλανθρωπία. Ουκ έστιν φυσήν εις το αρχαίον αποκατάστασης, καν ότι μάλιστα επιζητώμεν αυτήν εν πολλής στεναγμίστε και δάκρυσιν. Εξών συνούλωσης μεν έρχεται μόλις. Μόλις δηλαδή με δάκρυα πολλά και στεναγμούς, επέρχεται μία συνούλωση της πληγής, μία θεραπεία στην πληγή, αλλά αφήνεται η ουλή. Έρχεται γάρ και πιστεύομεν. Ή δε και τα σουλάς εξαλείφομεν, αγαπώ ειναν. Αν ήταν δυνατό, λέει, θα θέλαμε να εξαλείψουμε και τις σουλές, επειδή και αυτός χρήζω φιλανθρωπίας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, επίσης, αν και λέει ότι όταν ο Θεός εξαλείφει αμαρτήματα, δεν αφήνει ούτε ίχνος ούτε σημάδι επιτρέπει να μείνει, αλλά μαζί με την υγεία χαρίζει και την ομορφιά, το αναφέρει όμως αυτό για την ανέκφραστη φιλανθρωπία του Θεού και όχι για τη μετάνοια, που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Λέει, όχι διότι η μετάνοια μόνη της μπορεί να εξαλείψει την αμαρτία, αλλά επειδή με τη μετάνοια είναι ενωμένη η ανέκφραστη φιλανθρωπία του Θεού και η αμέτρητη καλοσύνη Του. Ή και ο Θεός όταν εξαλείφει τα αμαρτήματα ούδε ίχνος συγχωρεί μήνε, αλλά μετά της υγείας και την ευμορφία χαρίζεται, όμως το λέγει αυτό, ούχο ότι καθε αυτήν η μετάνοια ισχύει την αμαρτία να αποσμίξαστε, αλλά επειδή τη μετανία κεράνεται η άφατος του Θεού φιλανθρωπία και η άπειρος αυτού αγαθότης. Επομένως, σύμφωνα με αυτά, αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής στο 19ο κανόνα του. Παιδί το οποίο πριν από τον καιρό του καταστράφηκε, όταν ήταν ακόμα δηλαδή ανώριμο, καταστράφηκε ηθικά, δεν επιτρέπεται να ιερωθεί, να γίνει κληρικός. Μολονότι εκείνο δεν αμάρτησε, λόγω του ανωρίμου της ηλικίας του, αλλά το σκεύος του ράγισε και έγινε άχρηστο για την υπηρεσία του Θεού. Πεδίον παράτινος φθαρέν, εις ιεροσύνην ουκ έρχεται. Ιγαρ κακίνο δια το ατελές της ηλικίας ουχ ήμαρτεν, αλλά το αυτού σκεύος εράγει και εις ιεράν υπουργίαν άχρηστον γέγονε. Και αυτό όλο φανερώνει, θέλει να φανερώσει
Και ο Θεός, με το λόγο εκείνο που είπε με τον προφήτη Αμός, αμάρτησε η Παρθένος του Ισραήλ, δεν υπάρχει αυτός που θα την αναστήσει. Παρθένος Ισραήλ έσφελεν, ουκ έστειν ο αναστήσων αυτήν. Γι' αυτό και διαβάζουμε εις το γεροντικό ότι ο Μέγας Μακάριος πάντοτε έκλαιγε και λυπόταν, γιατί όταν ήταν μικρό παιδί έκλεψε μερικά αγγούρια από κάποιον κήπο. Δηλαδή, η αμαρτία πάντοτε αφήνει κάποιο ίχνος, κάποια ουλή, ακόμα και αν με τον κλαθμό και τη συντριβή λύνει και θεραπεύεται η πληγή, όμως αφήνει κάποιο ίχνος η αμαρτία. Και το τρίτο αίτιο του παντοτινού πόνου και της παντοτινής μετανοίας είναι διότι κάθε άνθρωπος, είτε δίκαιος είναι είτε αμαρτωλός, δεν μπορεί να μείνει αναμάρτητος και ελεύθερος από αμαρτίες θανάσιμες ή συγνωστές. Ποιος θα καυχηθεί ότι έχει καθαρή την καρδιά του, ή ποιος μπορεί να μιλήσει ελεύθερα και να πει ότι είναι καθαρός από αμαρτίες, λέγει στις παροιμίες στο 20ο κεφάλαιο. Τις γάρφεις ή καυχήσετε αγνήν έχει την καρδία, ή τις παρησιάσετε καθαρός είναι από αμαρτιών. Σχεδόν κάθε μέρα και κάθε ώρα αμαρτάνουμε όλοι οι άνθρωποι, πότε με το λόγο και πότε με πονηρούς λογισμούς, βλάσφημους και αισχρούς, και παροργίζουμε το Θεό. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει όλοι να έχουμε πόνο στην καρδιά και καθημερινά να μετανοούμε για τις αμαρτίες αυτές και να ζητούμε συγχώρηση από το Θεό, όχι μόνο για τα περασμένα μας αμαρτήματα, αλλά και για τα παρόντα και για τα καθημερινά. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκ, βεβαιώνοντας αυτό, λέει: γενικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε ώρα σε αυτές τις 24 ώρες της ημέρας και της νύχτας έχουμε ανάγκη από μετάνοια. Κάθε στιγμή έχουμε ανάγκη μετανοίας. Και ο Άγιος Μάρκος, προχωρώντας ακόμα περισσότερο, λέγει ότι κι αν υποθέσουμε ακόμα ότι εμείς δεν σφάλουμε ποτέ προαιρετικά με τη θέλησή μας, με την προαιρεσή μας, πράγμα που είναι αδύνατο, όμως και για μόνη την προπατορική αμαρτία του Αδάμ πρέπει πάλι να μετανοούμε. Να μετανοούμε στον Θεό. Αυτός που είναι άξιος θανάτου μία φορά, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να θανατωθεί. Το ότι ζει τώρα, ζει με την πίστη. Ζει λόγω της μετάνοιας. Και αν όχι για τη δική του αμαρτία, αλλά για την αμαρτία της παραβάσεως, την προπατορική αμαρτία, θα πρέπει πάλι να μετανοούμε. Σύμφωνος με αυτούς είναι και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, που λέγει ότι η μετάνοια είναι και αρχή και μεσότητα και το τέλος της χριστιανικής ζωής. Γι' αυτό και πριν από το Άγιο Βάφτισμα και κατά το Άγιο Βάφτισμα και κατόπιν ζητείτε και οφείλετε. Χρωστάμε τη μετάνοια και πριν και κατά και μετά το Άγιο Βάφτισμα. Επομένως, επειδή συνεχώς αμαρτάνουμε, πρέπει και συνεχώς να πονούμε, να έχουμε αυτόν τον καρδιακό πόνο για τις αμαρτίες μας. Και γι' αυτό πρέπει και εσύ παντοτινά να παρακαλείς τον Θεό, αδελφέ, λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ, «Γιάτρεψε την ψυχή μου, γιατί σε σένα αμάρτησα. Ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώσει». Διάνοια δε συνηγμένη του κεφαλαίου τούτου εστί, το γινόσκιν ημάς εν πάση ώρα, ότι εν ταύτης τις 24 ώρες της νυχτός και της ημέρας, της μετανοίας χρήζομεν, λέγει ο Αββάς Ισάκ, όπως είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, θα πρέπει συνεχώς και τις 24 ώρες να μετανοούμε, να το καταλάβουμε ότι αυτό χρειαζόμαστε συνεχώς. Αν λοιπόν έχουμε πραγματικά γνώση, θα πρέπει συνεχώς να μετανοούμε και να παρακαλούμε συνεχώς με πόνο καρδίας τον Κύριο. Όπως λέγει και ο Αββάς Μάρκος, «Μνήμη Θεού σημαίνει πόνο καρδιάς που γίνεται για την ευσέβεια». Αυτή είναι η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, ο καρδιακός πόνος που γίνεται χάρη της ευσεβίας. Αν λοιπόν, αδελφέ, έχει συνέχεια στην καρδιά σου αυτόν τον πόνο, τόσο δυνατό όπως είπαμε προηγουμένως και τόσο συνεχή, να γνωρίζεις ότι ο πόνος αυτός μπορεί να σου προξενήσει πολλά καλά στην ψυχή σου.
Αυτός θα συγκεντρώσει το νου σου μέσα στην καρδιά σου και δεν θα τον αφήνει να θυμάται τα κακά της αμαρτίας. Επειδή κατά τρόπο φυσικό, σε όποιο μέλος πονεί ο άνθρωπος, με εκείνο ασχολείται και ο νους του. Αυτός ο πόνος θα κάνει την καρδιά σου να ξεράσει το φαρμάκι και το αγκίστρι της αμαρτίας που κατάπιε. Θα την μαλακώσει, θα την ταπεινώσει και θα την ξεκολλήσει γρήγορα από τα πάθη και τις κλίσεις που απέκτησε με την αμαρτία. Επειδή η καρδιά του αμαρτωλού είναι σκληρή, πέτρινη και αταπείνωτη και χωρίς να έχει πόνο δεν μπορεί να ταπεινωθεί και να μαλακώσει. Όπως λέγεται στη Σοφία Σιράχ, η σκληρή καρδιά θα επιβαρυνθεί με πόνους. Χρειάζεται πόνος για να μαλακώσει. Αυτός ο πόνος θα ανεβεί μπροστά στον Κύριο Σαββαώθ και σχεδόν θα τον βιάσει να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, όπως αναφέρεται. Η κρίση μου βρίσκεται στον Κύριο και ο πόνος μου είναι μπροστά στο Θεό, λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Και ο προφήτης Δαβίδ λέγει, πρόσεξε την ταπείνωση και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες μου τις αμαρτίες. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου. Άφες πάσες τας αμαρτίας μου. Και πάλι λέγει, η καρδία που έχει συντριβεί και που έχει ταπεινωθεί, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αυτός ο πόνος θα σε κάνει να αλλάξεις και τα φαγητά σου και τα ποτά σου και την εδυμασία σου και τον ύπνο σου και όλη σου τη διατροφή που είχες πριν να αμαρτήσεις. Όπως έτσι πρέπει να ζουν αυτοί που μετανοούν, ταπεινά, δηλαδή με πένθος, λιτά και φτωχά. Γιατί και οι ασθενείς δεν έχουν την ίδια διατροφή με τους υγιείς, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ούτε αυτοί που βρίσκονται κάτω από κανόνα και αμαρτία θανάσιμοι, δεν πρέπει να χαίρονται και να έχουν την ίδια ευχάριστη διατροφή και τον ίδιο τρόπο ζωής όπως οι άλλοι άνθρωποι, που δεν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτούς, όπως λέει ο προφήτης Οσία. Μη χαίρεσαι, λαέ του Ισραήλ, ούτε να εφραίνεσαι όπως οι άλλοι λαοί, διότι απομακρύνθηκες από το Θεό. Και γενικά αυτός ο πόνος είναι που θα σε κάνει να γίνεις μοναχός ή τουλάχιστον να ζεις ως μοναχός ενώ βρίσκεσαι στον κόσμο. Αυτός ο πόνος και η λύπη δεν είναι πικρός ώστε να προξενεί απόγνωση. Γιατί την παρόμοια λύπη και τον παρόμοιο πόνο που προξενεί απόγνωση πρέπει να τη διώξεις από μέσα σου, γιατί προέρχεται από τον πονηρό. Κάθε πόνος και λύπη που έχει μέσα του απελπισία και άγχος και αγωνία είναι του διαβόλου και πρέπει να αποβάλλεται. Ο πόνος αυτός της μετανοίας είναι γλυκός και χαροποιός, γιατί είναι ενωμένος με την ελπίδα της σωτηρίας και με το ξαλάφρωμα της συνειδήσεως. Και για να μιλήσω με συντομία, αυτός ο πόνος θα ξεριζώσει από την καρδιά σου τις κακές έξεις και συνήθειες της αμαρτίας και θα σου προξενήσει την αληθινή μετάνοια, που είναι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις ένας εξαφανισμός όχι μόνο των έργων και των πράξεων της αμαρτίας, αλλά και των διαθέσεων και κλίσεων της καρδιάς και των νοημάτων και των προσβολών που δέχεται η διάνοια. Αυτό είναι μετάνοια, λύσης και εξαφάνισης των προηγουμένων ή εκείνων που γίνονται έμπρακτα ή εκείνων που σκεπτόταν κάποιος. Ο πόνος αυτός θα σου προξενήσει την αληθινή μετάνοια με τη Θεία Χάρη και θα σε κάνει ακίνητο ή τουλάχιστον δυσκίνητο προς το κακό. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.